techblog.gr. Είμαι εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο, από τους πρώτους που έφερε την ευρωπαϊκή έκδοση του Kindle στην Ελλάδα, το Kindle 2, και θα μας δείξει λιγάκι μέσα στο μενού και θα προσπαθήσουμε, θα αγοράσουμε και ένα βιβλίο αυτή τη στιγμή live. Πες μας, Αλέξανδρε. Το Kindle χρησιμοποιεί την τεχνολογία e-paper, που ουσιαστικά μία ειδική πούδρα τοποθετείται σύμφωνα με την ένταξη που επιλέγουμε εμείς σε μια αλφα εικόνα στα γράμματα που βλέπουμε. Δεν είναι αυτόφωτο, οπότε δεν κουράζει τα μάτια όταν διαβάζετε. Έχει 16 αποχρώσεις του γκρι και κάθε φορά που αλλάζουμε μια σελίδα μπορεί να μείνει έτσι για πάρα πολύ καιρό, έως και πάντα, γιατί δεν καίει η μπαταρία. Mm-hmm. Το μενού του είναι απλό. Βασικά η βασική του οθόνη είναι αυτή, όπου βλέπουμε ότι βιβλία έχουμε αποθηκεύσει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Το user guide και το built-in dictionary που έχει, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε live μέσα σε ένα βιβλίο για να βρούμε μια λέξη που δεν ξέρουμε. Ας πάμε σε ένα κείμενο για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κείμενο, έχουμε τα δύο δεκρατά κουμπιά του next page, είναι ambidextrous για άμα είναι δεξιό χειρά, αριστερό χειράς, okay, ο χρήστης. Previous page, προηγούμενη σελίδα. Βλέπουμε το refresh που κάνει η σελίδα για να αλλάξει τη διάταξή της, okay. Στο μενού έχουμε πάρα πολλές επιλογές, όπως να πάμε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία μέσα στο βιβλίο, να ψάξουμε για μια συγκεκριμένη λέξη, να βάλουμε bookmark ή μια δική μας σημείωση ή highlight. Μέσα από το πληκτρολόγιο αυτό το πλήρες. Μέσα από το πλήρες πληκτρολόγιο εδώ πέρα, ακριβώς. Okay. Και να βρούμε και μια... Πες μας λίγο για το WhisperNet. Να πούμε ότι η συσκευή δεν έχει ούτε Wi-Fi, έτσι. Δεν έχει Wi-Fi, όχι. Πώς γίνεται η σύνδεση. Ναι, ούτε κάρτα SIM παίρνει. Ούτε κάρτα SIM. Ναι. Οπουδήποτε στον κόσμο είμαστε, η Amazon έχει μέσα με συνεργασία που έχει από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, έχει φτιάξει ένα ιδιαίτερο δίκτυο 3G, το WhisperNet, μέσα το οποίο χωρίς συνδρομή σε κανένα. Σε καμία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μπορούμε να μπούμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο στο site και να αγοράσουμε ποιο βιβλίο θέλουμε. Έχουμε κάνει στον υπολογιστή μας κάποιο account στο Amazon. Στο Amazon και συνδεόμαστε με το Kindle μέσω αυτού νου. Έχουμε βάλει την πιστωτική μας και χρεώνεται αυτόματα. Αυτόματα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ένα βιβλίο. Φυσικά. Πάμε μενού και shop in Kindle store. Mm-hmm. Λέει κάτω begin tapping to search. Ας βάλουμε για παράδειγμα, βασικά σύμφωνα με το τι αγορές έχω κάνει εγώ από το Amazon, μου βγάζει κάποια recommended για μένα βιβλία, κάποια books, newspapers και magazines που θα μπορούσα εγώ να βρω. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα κάποια blog και κάποιες εφημερίδες δεν μπορούμε να τις πάρουμε, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν κάποιες συμβάσεις με εταιρείες και με εφημερίδες. Ελληνικοί τίτλοι υπάρχουν? Ελληνικοί τίτλοι ακόμα δεν υπάρχουν, αλλά σιγά σιγά στο μέλλον θα γίνει, φαντάζομαι. Και συγγνώμη για τη διακοπή, εκτός από βιβλία, τι άλλα μπορούμε να βάλουμε στο Kindle και να έχουμε μαζί μας, άλλα έγγραφα? Στο Kindle, μέσω της USB θύρας, μπορούμε να συνδέσουμε το Kindle σε έναν υπολογιστή και να περάσουμε αρχεία doc, PDF, BMP through conversion. Υπάρχουν μια μεγάλη έτσι, γκάμα αρχείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Τώρα, για παράδειγμα, ας βάλουμε εμείς στο Type to Search έναν συγγραφέα, π.χ. τον William Gibson. Mm-hmm. Δεν βάζουμε GIBSON και πατάμε Enter. Mm-hmm. Τώρα ψάχνει, έτσι. Ναι. Λογικά. Βλέπουμε πάνω τον δρομέα. Okay. Και δεν υπάρχει κάποια χρέωση αυτή τη στιγμή για τη καμία σύνδεση? Καμία απολύτως χρέωση. Όχι, τίποτα. Είναι όλο το χρέο, όλο το κόστος της διασύνδεσης περνάει κατευθείαν στην Amazon. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να μην έχουμε καλό σήμα, στο σπίτι μου το δική μας αυτές πήρε πάρα πολύ λίγη ώρα για να βρει. Okay, εντάξει. Για παράδειγμα, Spook Country, που είναι και το βιβλίο που με ενδιαφέρει. Οπότε μας βγάζει εδώ πέρα τη λίστα, έτσι. Ναι. Μας λέει ότι βρήκε 172 τίτλους. Σύμφωνα με σχετικότητα, ναι, ναι. Στον... Εμένα με ενδιαφέρει, για παράδειγμα, ο William Gibson ο συγκεκριμένος, okay. Ωραία. Οπότε. Πάω στο βιβλίο που θέλω, Spook Country, New Romancer. Με αυτό εδώ πέρα. Με την τεχνολογία 5 θέσεων. Ανεβαίνω στο Spook Country, το επιλέγω. Ωραία. Μου βγάζει ένα review, το τι είναι. Μπορώ να το αγοράσω, κάνει $11.49 με ΦΠΑ. Και αν θέλω μπορώ να δω και κάτι παραπάνω, δηλαδή να
διαβάσω παραπάνω για το mm-hmm. βιβλίο. Ένα of two, οπότε next page, previous page. Ωραία, ας το αγοράσουμε. Okay. Οπότε κατεβαίνω στο buy και επιλέγω. Υπάρχει επιλογή να... η δυνατότητα επιλογής του font size που θα είναι άνετο για μας. Όπως βλέπετε, επιλέγοντας το αντίστοιχο font size, μεγαλώνει ή μικραίνει. Mm-hmm. Όχι μόνο για το μέγεθος της θεματοσειράς, αλλά και την πυκνότητα των, των λέξεων σε αναγραμμή. Και έχει την πάρα πολύ έτσι, ωραία επιλογή του text-to-speech, όπου μια speech engine εγκαταστημένη μέσα στο Amazon, μέσα στο Kindle, μπορεί να διαβάσει για μας το κείμενο. Πάμε να το δούμε. Ναι, ναι. Dear Alexander, Kindle is an entirely new type of device, and we're excited to have you as an early customer. I suggest you first explore the. Τα πάει πάρα πολύ καλά, ε. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και διαβάζει οτιδήποτε κείμενο του. Οτιδήποτε κείμενο στα αγγλικά. Ακόμα και τα δικά σου, έτσι. Ό,τι του περάσει. Ό,τι του περάσει. Το οποίο είναι σε μορφή κειμένου, δεν είναι δηλαδή φωτογραφία. Ωραία. Από διάρκεια μπαταρία. Από ό,τι έχουν πει και σε άλλα site, σε άλλα forum, με το wireless on, το οποίο μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε από το μενού για να σώσουμε μπαταρία αν δεν είναι να κάνουμε κάποια αγορά, mm-hmm. Και μια μέση χρήση καθημερινά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 4-5 μέρες συνεχώς χωρίς να ανησυχούσουμε την μπαταρία. Μαζί με τη συσκευασία μέσα η Amazon δίνει ένα καλώδιο αρκετά έτσι, μεγάλο mini USB mm-hmm. και έναν αδάπτορα USB to AC adapter αλλά για Αμερική. Το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμείς σε έναν mm-hmm. δικό μας. Αν και το καλύτερο από θέμα εμπειρίας που είδα και εγώ αλλά και άλλοι χρήστες στο βιβλίο είναι ότι θα ήταν καλύτερο να φορτίζεται από τον υπολογιστή μέσω USB. Πράγμα που δεν υπάρχει πρόβλημα όπως υπήρχε με το Kindle 1. Ωραία, είναι πάρα πολύ ελαφρύ έτσι που το έπιασα και εγώ στην αίσθηση. Είναι πάρα πολύ, 282 γραμμάρια περίπου, 9 χιλιοστά πάχος και το είναι 20,4 εκατοστά ύψος επί 13, κάτι σε και η οθόνη του μέγεθος. Η οθόνη είναι 6 ίντσες στη διαγωνιό του. Ωραία, Αλεξάνδρε, σε ευχαριστούμε και ωραία βιβλία να διαβάζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.